Η γενιά Z, η νέη γεννημένη μεταξύ των μέσων της δεκαετίας του 1990 και της δεκαετίας του 2010, έχει ασκήσει μεγάλη επίδραση στον τρόπο ζωής της κοινωνίας. Αυτή η γενιά, η πρώτη που μεγάλωσε εντελώ την εποχή του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων, έχει διαμορφώσει έναν νέο τρόπο σκέψη και αλληλεπίδραση στον κόσμο. Τεχνολογία και καινοτομία, η γενιά Z, ω η πρώτη πλήρω ψηφιακή γενιά, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την τεχνολογία. Η καθημερινή του ζωή, η εκπαίδευση, η εργασία και η κοινωνική του διαδραστικότητα εξαρτώνται έντονα από την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, όπω εφαρμογέ για κοινωνική δικτύωση, εκπαιδευτικό λογισμικό και νέε μορφέ διαδικτυακή ψυχαγωγία. Πολιτική συνειδητοποίηση: Η γενιά Z έχει επίση αναδείξει έναν νέο τρόπο πολιτική συμμετοχή. Μέσω των κοινωνικών μέσων, έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από θέματα όπω η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική δικαιοσύνη και η πολιτική διαφάνεια, προωθώντα συχνά πιο προοδευτικέ θέσει. Εργασιακή κουλτούρα Η γενιά Z έχει εισάγει μια νέα προοπτική στην εργασιακή κουλτούρα. Με την επίδραση τη τεχνολογία και τι διαφορετικέ του αξίε, έχουν προωθήσει την ευελιξία στην εργασία, την εργασία εξ αποστάσεω και την επιδίωξη τη ισορροπία εργασία προσωπική ζωή. Είναι λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν παραδοσιακέ καριέρε και περισσότερο πιθανό να εξερευνήσουν την επιχειρηματικότητα, τι startups και τι εναλλακτικέ μορφέ απασχόληση. Πολιτισμική επιρροή Η γενιά Z έχει επηρεάσει επίση τον πολιτισμό, αναδεικνύοντα νέε μορφέ τέχνη και διασκέδαση. Από τη μουσική μέχρι τον κινηματογράφο και από τη μόδα μέχρι τα video games, η γενιά Z έχει φέρει μια φρέσκια πνοή, συχνά επικεντρωμένη στην πολυπολιτισμικότητα την περιβαλλοντική συνείδηση και την έκφραση τη ταυτότητα. Οικονομική συμπεριφορά, οικονομικά, η γενιά Z έχει διαφορετικέ προτεραιότητε και συμπεριφορέ σε σχέση με προηγούμενε γενιέ. Έχουν τάση να επιδιώκουν εμπειρίε αντί για υλικά αγαθά, προτιμώντα τη βιωσιμότητα και την εταιρική ευθύνη. Αυτό επηρεάζει τι αγοραστικέ του αποφάσει και την προτίμηση σε προϊόντα και υπηρεσίε που αντικατοπτρίζουν τι αξίε του. Εκπαίδευση και μάθηση, στον τομέα τη εκπαίδευση, η γενιά Z δείχνει μια προτίμηση για πιο διαδραστικέ και τεχνολογικά προηγμένε μεθόδου μάθηση. Προτιμούν την αυτοδιδασκαλία μέσω online πλατφορμών, τα εκπαιδευτικά βίντεο και τι διαδραστικέ εφαρμογέ. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί προσεγγίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Κοινωνική δικτύωση και επικοινωνία, τέλο, η γενιά Z έχει μεταμορφώσει τον τρόπο επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση με την ευρεία χρήση κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών επικοινωνία, έχουν δημιουργήσει νέε μορφέ κοινωνική σύνδεση και αλληλεπίδραση, επηρεάζοντα τον τρόπο που επηρεάζοντα τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε, κάνουμε φιλίε και αναπτύσσουμε επαγγελματικέ σχέσει. Η γενιά Z χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα όχι μόνο για κοινωνικοποίηση, αλλά και για εκπαίδευση, ενημέρωση και ακτιβισμό. Τα δίκτυα αυτά έχουν γίνει μια πλατφόρμα για την έκφραση πολιτικών και κοινωνικών απόψεων, καθώ και για την οργάνωση κινημάτων και εκστρατιών. Αυτή η συμμετοχική κουλτούρα ενίσχυσε την αίσθηση τη κοινότητα και την κοινωνική ευαισθησία στην γενιά Z. Από την άλλη πλευρά, η αυξημένη εξάρτηση από τα κοινωνικά δίκτυα έχει φέρει και προκλήσει. Θέματα όπω η ψηφιακή εξάρτηση, η διαδικτυακή παρενόχληση και οι δυσκολίε στη διατήρηση προσωπική ιδιωτικότητα αποτελούν σημαντικέ ανησυχίε. Παρόλα αυτά, η γενιά Z έχει εκδηλώσει μια ικανότητα να προσαρμόζεται και να αναπτύσσει νέου τρόπου για να διαχειρίζεται αυτέ τι προκλήσει, διαμορφώνοντα έτσι ένα πιο υγιέ ψηφιακό περιβάλλον.